Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε ρυθμούς κορονοϊού κινείται η επικαιρότητα με το βλέμμα στην κατάσταση στο Κρανίδι και στην σταδιακή επαναφορά στην καθημερινότητα. Από την άλλη, υπάρχουν και τα ζητήματα των υποδομών με επίκεντρο το Καλαμάτα Ριζόμπυλος, όπως και τα θέματα που σχετίζονται με τις συνέπειες της πανδημίας στους διάφορους τομείς και το πώς επηρεάζουν την πραγματική οικονομία. Πριν τα δούμε αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε με μία είδηση από το αστυνομικό μας δελτίο. Απαιτήθηκε αρκετός καιρός ερευνών σε διάφορα επίπεδα, αλλά η αστυνομία στην Πελοπόννησο, με πολλαπλές επιχειρήσεις που εξελίχθηκαν χθες, κατάφερε να εξαρθρώσει τα πλοκάμια κυκλώματος που σχετιζόταν με τη διακίνηση ναρκωτικών στην περιφέρεια και είχε πλούσια δράση. Μάλιστα, υπήρξαν και οι πρώτες 5 συλλήψεις. Ακόμα σημαντικό χτύπημα στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών κατάφερε η αστυνομία. Μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αργολίδας, Κορινθίας και της Λακωνίας. Για την εξάρθρωση, άλλωστε, πραγματοποιήθηκαν χθες ευρείας κλίμακας παράλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές, τόσο στην Κορινθία όσο και στη Λακωνία, με τη συμμετοχή αστυνομικών από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, των Τμήματων Ασφαλείας Σπάρτης και Κορινθού, της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας και τη Συνδρομή Αστυνομικών Σκύλων Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών. Οι όλες αυτές παράλληλες επιχειρήσεις οδήγησαν στην σύλληψη 5 ημεδαπών ηλικίας από 45 έως 67 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα και του τελενιακού κώδικα, η οποία περιλαμβάνει ακόμη έναν 53χρονο επίσης μέλος της οργάνωσης που βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε κατάστημα κράτησης για παρόμοια δικήματα. Όπως φαίνεται, η εγκληματική οργάνωση είχε ξεκινήσει τη δράση της στις αρχές του Οκτώβρη του 2019. Τα μέλη της, προκειμένου να συγκαλύπτουν την παράνομη της δραστηριότητα και να αποπροσανατολίζουν τις έρευνες των διοκτικών αρχών, χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που δεν ήταν δηλωμένες στα πραγματικά τους στοιχεία, ενώ στις μεταξύ τους συνομιλίες χρησιμοποιούσαν συνθηματική και κωδικοποιημένη ορολογία. Πλούσια πάντως ήταν τα ευρήματα τα οποία αποκαλύφθηκαν, με τις έρευνες να συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, προκειμένου να διερευνηθεί το εύρος εγκληματικής δραστηριότητας. Λοιπόν, είδαμε εμείς τις εξελίξεις που υπάρχουν στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Σίγουρα σημαντικές κινήσεις που γίνονται στο όλο πεδίο, θα λέει κανείς, του να καθαρίσει η υπόθεση αυτή και στην Πελοπόννησο. Μαζί μας τώρα η Γεωργία Αναγνωστοπούλου για να πούμε τα υγειονομικά. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, Θέμη. Σειρά αποδείγματα τα οποία εξετάζονται τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Πραγματικά, έχουμε πει πολλές μέρες τώρα ότι μπορεί να είμαστε σε μια καλή κατάσταση σύμφωνα με τους επιδημιολόγους και τους ειδικούς. Ωστόσο, είναι καθημερινή η εικόνα που έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι με συμπτώματα σπέβδουν στο νοσοκομείο. Πριν από λίγες ώρες είχαμε και έναν άνθρωπο ο οποίος με συμπτώματα μέσω του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Περίπου 20 δείγματα περιμένουμε αυτή τη στιγμή που έχουν ληφθεί και αναμένουμε τις απαντήσεις να δούμε αν κάποια από αυτά είναι θετικά. Να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση και να πούμε το εξής. Υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί κάποιοι χάρηκαν πριν από μερικές ημέρες που υπήρξαν τα μέσα για να έχουμε τη δυνατότητα να γίνονται κάποια τεστ στο νοσοκομείο και της Καλαμάτας. Είχαμε πει εξ αρχής και από την τηλεόραση Best πως πρόκειται για μέσα που η αξιοπιστία τους ανέρχεται σε ένα περίπου 30-35%. Και αυτό πώς αποδεικνύεται, πέραν των αρχικών αναφορών με βάση τι μας λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, αποδεικνύεται και εκ του αποτελέσματος. Βγαίνουν κάποια τεστ θετικά, κάποια τέτοια δείγματα από αυτά τα τεστ θετικά. Πηγαίνουν στο Παστέρ και αποδεικνύεται ότι τελικά οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κορονοϊό. Ο κόσμος δεν ξέρει τι να πιστέψει πια και δεν είναι. Ναι. Να το πω έτσι πολύ απλά, γιατί όταν στην αρχή σου λένε ότι είσαι θετικός, μετά αρνητικός και εσύ δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ας ελπίσουμε ότι θα εξασφαλιστεί το ύψιστο δεδομένο της αξιοπιστίας της συγκεκριμένης, ας το πούμε έτσι, ερευνητικής προσπάθειας η οποία γίνεται, διαγνωστικής προσπάθειας η οποία γίνεται. Και πάμε λίγο σε ένα θέμα που καίει. Το σχολιάσαμε και τις προηγούμενες ημέρες και με τον Νίκο Μπελογιάννη, που έχει να κάνει με την κατάσταση στην Πατάτα, με το μεσσηνιακό προϊόν που κατεξοχήν θα έπρεπε να έχει κατακλείσει τις αγορές. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Ερώτηση από τον κύριο Χαρίτση
στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Να πούμε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι μέσα σε αυτήν την τρέλα του κορονοϊού και της πανδημίας επέλεσες ότι υπάρχουν ακόμη στελέχη, όπως εν προκειμένου και ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και παρά το γεγονός ότι είναι επιβαρημένος και με αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της υγειονομικής κρίσης, της εκπροσώπησης στον τύπο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνεχίζει και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το νομό. Μπορεί να υπάρχει σε εξέλιξη η πανδημία, μπορεί να είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει μια καθημερινότητα, την οποία υποτίθεται αν από τις 4 Μαΐου αρχίσουμε σταδιακά και βγαίνουμε έξω, θα τη βρούμε μπροστά μας, όπως και τα οικονομικά του όλου ζητήματος, και εκεί θα πρέπει να πέσει πολύ ιδιαίτερο βάρος. Επομένως, επειδή σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες, τα έχουμε δει και από ρεπορτάζ του σταθμού μας, είναι η συγκομιδή. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό προϊόν και ποιοτικά, αλλά και σε καλή ποσότητα. Ωστόσο, για μια ακόμη φορά, είναι που είναι και ο κορονοϊός, είναι και οι εισαγωγές. Έχουμε από την Αίγυπτο κατά βάση, και μάλιστα με εξευτελιστικές τιμές και ένα αμφίβολης ποιότητας προϊόν, και ίσως και σε ένα βαθμό μπορεί να είναι και επικίνδυνο, πώς ποτίζεται, πού και τα λοιπά, όπου αυτό δημιουργεί μια κατάσταση, βάζοντας στην άκρη το εξαιρετικό δικό μας προϊόν, αφήνοντας τους παραγωγούς στο έλεος τους. Αυτή λοιπόν είναι η ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας και εκπροσώπου τύπου του κόμματος, του κυρίου Χαρίτση, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που ζητά να ληφθούν μέτρα, να γίνουν κάποιες απαραίτητες ενέργειες για να. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν πολλές απαντήσεις από τον κύριο Βορύδη το διάστημα αυτό, γιατί δεν είναι μόνο η πατάτα. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Χαρίτση θα θέσει όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Τριφυλία. Θα τον έχουμε και τις επόμενες ημέρες μαζί μας, προκειμένου να τα δούμε πιο αναλυτικά. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα στο υγειονομικό μέρος, να έρθουμε ξανά με την κατάσταση στο Γρανίδι, που έχει μπει σε αυτή την ιδιότυπη καραντίνα, να παραμένει κρίσιμη. Τα θετικά έρχονται από τα αποτελέσματα των δειγμάτων του γενικού πληθυσμού, με 177 να αναδεικνύονται αρνητικά από τη δειγματοληψία που υπήρξε στους πολίτες. Νητικά στον κορονοϊό, φαίνεται πως είναι όλα τα δείγματα που ελήφθησαν από κατοίκους περιοχής του Κρανιδίου μετά τα κρούσματα στη δομή φιλοξενίας. Με βάση πληροφορίες, και τα 177 δείγματα που ελήφθησαν από τους πολίτες ήταν αρνητικά, με αποτέλεσμα να μπαίνει ένα τέλος στην αγωνία των κατοίκων της Ερμιονίδας, οι οποίοι ανησυχούσαν για περισσότερα κρούσματα στην περιοχή. Σημειώνεται πως τα δείγματα ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ιχνηλάτησης, μετά τα 150 κρούσματα που εντοπίστηκαν στη δομή των μεταναστών, και πρόκειται για επαφές των ανθρώπων που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Χθες έγινε γνωστό πως από τα 177 δείγματα τα 62 ήταν αρνητικά, ενώ σήμερα γνωστοποιήθηκαν και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Πάντως, παρά την αισιόδοξη είδηση, ολοκληρωμένη εικόνα θα υπάρξει σε επόμενες ώρες, οπότε και θα ανακοινωθεί επισήμως το σύνολο των αποτελεσμάτων. Άλλωστε, δείγματα έχουν ληφθεί από εργαζόμενους σε τοπικές επιχειρήσεις και τράπεζες, αστυνομικούς και κατοίκους περιοχής, καθώς και κάθε δυνητική επαφή, high και low risk, όπως ανακοίνωσε και ο Νίκος Χαρδαλιάς μετά την εκτεταμένη επιχείρηση ιχνηλάτησης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης. Το ενδιαφέρον πλέον έχει στραφεί στην υγεία των δύο παιδιών 3 και 6 ετών που εμφάνισαν πυρετό. Τα παιδιά ήταν ανάμεσα στα άτομα που βρέθηκαν θετικά και μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο Παίδων Αγία Σοφία. Ερχόμαστε, όπως σημειώσαμε στην αρχή του δελτίου μας, και στα υπόλοιπα μείζωνα ζητήματα, όπως εκείνο των υποδομών. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο Καλαμάτα Ριζόμυλος, για το οποίο εξελίσσεται η διαβούλευση, με το θέμα να έρχεται στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή, η οποία θα συζητήσει επί διαφόρων σημαντικών θεμάτων. Στήματα των υποδομών της Μεσσηνίας είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Και δει το Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το πρώτο τμήμα έχει ήδη φτάσει και απασχολεί τις αυτοδιοικητικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, συνεδρίασε και η Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. Πάγια θέση παραμένει η παραλιακή χάραξη. Από την άλλη, ωστόσο, τα ζητήματα με τη νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφήνουν θέματα τα οποία ζητούν απαντήσεις. Εμείς ως Δήμος Καλαμάτας αντιμετωπίζουμε το μεγάλο ζήτημα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος με τη σοβαρότητα που αναλογεί. Και είμαστε βέβαιοι ότι και οι φορείς αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο αντιμετωπίζουν με την ίδια σοβαρότητα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, συνεδρίασε χθες η Διαπαραταξιακή του Δήμου Καλαμάτας, μια πρωτοβουλία του Δημάρχου Καλαμάτας, όπως έχουμε πει, είναι η Διαπαραταξιακή, και συζητήσαμε, ενημερωθήκαμε αναλυτικά για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επί της αρχής, εμείς συνεχίζουμε ως Δημοτική Αρχή να υποστηρίζουμε την θέση που έχουμε εκφράσει και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι είμαστε υπέρ της παραλιακής χάραξης. Όμως, παρόλα αυτά, προφανώς δεν μπορούμε να πούμε όχι σε ένα αναπτυξιακό έργο, όπως αναβάθμιση ενός αναπτυξιακού έργου, όποιο και να είναι αυτό, διότι αυτό το έργο φέρνει προφανώς ανάπτυξη και καλύτερες συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή. Οι προβληματισμοί μας έχουν να κάνουν με το κατά πόσο αυτό το έργο
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Δήμου Καλαμάτας, κατά πόσο εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου Καλαμάτας και αν τα χρήματα που θα δαπανηθούν ουσιαστικά έρχονται να. Ουσιαστικά με τα χρήματα που θα δαπανηθούν θα καλύψουμε τις ανάγκες ή θα έπρεπε να δαπανηθούν με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Αυτά όλα τα θέματα θα συζητηθούν. Συζητήθηκαν χτες, θα συζητηθούν και το επόμενο διάστημα μέσα από την Επιτροπή Διαβούλευσης και θα συζητήσουμε αυτό το θέμα αναλυτικά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν μέχρι τότε δεν έχουμε πάρει απάντηση για αναβολή του θέματος. Αν αναβληθεί το θέμα, θα έρθουμε με φυσική παρουσία να το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Θα έρθουμε αναλυτικά εμείς σε μία σειρά από περιπτώσεις, προκειμένου να τις δούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Τώρα απαντήσεις για μία σειρά από ζητήματα και για τους χειρισμούς της περιφέρειας Πελοποννήσου έδωσε ο Παναγιώτης Νίκας. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε όλα εκείνα που έχουν εξελιχθεί από την περιφέρεια με βάση και τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Ο χειρισμός της περιφέρειας Πελοποννήσου σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση της επέλασης του κορονοϊού αλλά και με την κατάσταση στο Κρανίδι, μίλησε στην τηλεόραση Best ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Αυτά τα οποία δίνουν ως οδηγία οι αρχές να τα τηρούν, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Το τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες του ΕΟΔΗ και οι οδηγίες οι οποίες δίνουν από την πολιτική προστασία, οι οποίες έχουν και την κύρια ευθύνη. Λοιπόν, αυτά τα οποία λένε πρέπει να υπακούονται. Και τη συνέντευξη, διότι αυτά τα προβλήματα μόνο έτσι μπορούν να επιληθούν. Και ειλικρινά, χαίρομαι γιατί και η χώρα μας διεθνώς έχει μια εξόχως θετική παρουσία οργανωμένου κράτους για αυτά τα ζητήματα. Χωρίς να θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι είναι όλα τέλεια και οι δομές με τους μετανάστες ή οι διάφοροι χώροι όπου μένουν Ρωμά κλπ. Δεν είναι αυτή τη στιγμή βόλβες και προβλήματα για τα οποία χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τις προειδοποιήσεις, ο Παναγιώτης Νίκας σημείωσε πως αυτές είχαν ήδη σταλεί προς τον ΕΟΔΗ. Προφανώς η προειδοποίηση είχε. Εμείς έχουμε προειδοποίηση από τον Οκτώβριο 3 φορές μέχρι το Μάρτιο. Και το έγγραφο που πήγε στην Αργολίδα από το φίλο Δήμαρχο στάθηκε από την Αργολίδα σε εμάς και αμέσως προωθήθηκε προς τον ΕΟΔΗ. Ο ΕΟΔΗ είναι ο στρατηγός σε όλα αυτά τα ζητήματα. Το ότι δεν έχουμε νοσοκομείο αναφορά στην περιφερειά μας είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, χωρίς ειδικούς γιατρούς σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Γιατί αν παραστεί ανάγκη αύριο το πρωί να χρειαστούν 50 άνθρωποι νοσοκομείο, θα τους διαστροφήσουμε πού? Στο Ρίο, στον Ευαγγελισμό, στην Παπακάριστο. 7 άτομα είχαμε στο νοσοκομείο. Ερωτώμενος ο κύριος Νίκας για τις τελευταίες ανακοινώσεις του Πέτρου Τατούλη, σχόλιασε χαρακτηριστικά. Σε κάθε περιφερειακό συμβούλιο ξεκινάει με ύβρις κατά του Πρωθυπουργού της χώρας. Είναι μόνιμη κατάσταση. Θεωρεί τον εαυτό του ισοϊψή. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου κατάλληλο για να τον κρίνει. Είναι άλλοι καταλληλότεροι να κρίνουν αυτή τη συμπεριφορά και τη μη αποδοχή του αποτελέσματος των εκλογών. Σας λέω μόνο τούτο. Εκμεταλλεύεται μια δύσκολη κατάσταση, ένα δράμα το οποίο υπάρχει. Όλες αυτές οι δομές, οι οποίες γίνανε, ενώ οι δομές των μεταναστών, οι περισσότερες από αυτές στην Πελοπόννησο, έγιναν επί περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη και με τις ευλογίες του Πέτρου Τατούλη. Ξεφεύγουμε καμιά φορά στη ζωή μας, αλλά νομίζω ότι ο πρώην περιφερειάρχης έχει ξεπεράσει τα όρια και αυτό το αποδεικνύει κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι μπροστά. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα της χώρας γίνεται μόνο με συνεννόηση. Ακούσαμε λοιπόν και τις αναφορές από τον Περιφερειάρχη. Πάμε εμείς να δούμε την εικόνα που υπάρχει σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Μαζί μας στην άκρη της τηλεφωνικής επικοινωνίας ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Βασίλης Διαμαντόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Διαμαντόπουλε. Καλησπέρα. Έχει ενδιαφέρον λίγο να δούμε την κατάσταση η οποία επικρατεί και πώς η Πελοπόννησος από τα πολύ χαμηλά κρούσματα έτσι έφτασε σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό, θεωρητικά πάντα μεγάλο αριθμό, και με ποιον τρόπο εξελίσσεται η διαχείριση των περιστατικών στο Κρανίδι. Μια περιοχή που έχει μπει, τουλάχιστον μια δομή έχει μπει σε ιδιότυπη καραντίνα και μια περιοχή σε μια κατάσταση απαγορεύσεων. Πώς είναι αυτή η εικόνα? Κοιτάξτε, θα μιλήσω και σαν Γενικός Διευθυντής Δημόσιας και Κοινωνικής Μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά θα μου επιτρέψει εξής αν μπορείς πανελλήνιας, έως τον Ιατρό Δημόσιας Υγείας ΕΣΕ. Στην Πελοπόννησο πρώτον είχαμε μια άριστη διαχείριση μέχρι στιγμής της διασποράς της νόσου και της προφύλαξης, και αυτό οφείλεται φυσικά σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην προσπάθεια που κάναμε όλοι σαν υπεύθυνοι πολίτες. Γιατί όλα τα αποτελέσματα δεν είναι τυχαία. Προφανώς, εκτός από τα μέτρα που πάρθηκαν, αυστηρά μέτρα φυσικά, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση,
Νομίζω πρέπει να επιδείξαμε μια πολύ καλή, ας πούμε, γενικότερα συνέπειση με αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν. Σε αυτό λοιπόν το βαθμό είχαμε μια επιτυχία, γιατί ξέρετε η διασπορά της νόσου βέβαια είναι πολύ παραγωγική. Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες, όπως το να έρθει κάποιος από μια άλλη περιοχή ή από τα νοσοκομεία μας πολλές φορές αμέσως διασποράς. Έτσι είχαμε διατηρήσει πραγματικά ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά, ένα πολύ καλό ποσοστό σε όλη στην Ελλάδα, και μάλιστα αυτό είχε και σχετικά μικρή κόπωση και του συστήματος υγείας, παρόλο που οι συνάδελφοί μου γιατροί όλο αυτό το καιρό, ξέρετε, ήταν πάρα πολύ υπεύθυνοι και μπορώ να πω ότι και πολύ κουρασμένοι με τιτάνιες προσπάθειες, γιατί είχαμε ένα πλήθος ανθρώπων που κατέφυγαν για άλλους λόγους, αλλά γιατί ήθελαν να ερμηνεύσουν την νόση. Και πάντοτε θα λέω ένα πραγματικά μεγάλο μπράβο σε όλους τους αδέλφους του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από εκεί πέρα στο Κρανίδι υπήρχε μια ιδιότυπη κατάσταση, η οποία θα μου επιτρέψετε, θα μπορούσε να γίνει σε οποιαδήποτε ανάλογη δομή. Είτε ελλαδικά, είτε αν κάπου υπάρχει μια ανάλογη δομή σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου. Γιατί όπου οι άνθρωποι είναι μαζεμένοι πολλοί, και μάλιστα σε σχετικά μικρούς χώρους, υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα της εμφάνισης μιας νόσου και φυσικά της επιδημικότητας μετά αυτό το λοιμώδες νόσημα να επεκταθεί πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι λοιπόν υπήρξαν προειδοποιήσεις από την πλευρά του Δημάρχου Ερμιονίδας. Προφανώς αυτές οι προειδοποιήσεις, όπως είπε και ο κ. Νίκας, εστάλησαν και προς τον ΕΟΔΗ. Εάν σε αυτές τις δομές, γενικά, που μπορεί να είναι δομές μεταναστών, όπως είπατε κι εσείς, μπορεί να είναι όμως και δομές καταβλισμών Ρωμά, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εάν σε αυτές τις δομές έχουν γίνει κάποιες, να το πω έτσι, πρότυπες παρεμβάσεις, ή αν δεν πρέπει να γίνουν κάποιες πρότυπες παρεμβάσεις και λέτε κάτι άλλο. Εννοώ, λέτε γενικά οι υγειονομικές αρχές ότι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο το Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος πραγματικά πρόσφατα με μια επιστολή του έκρουσε ο άνθρωπος σωστά τον κόσμο του κινδύνου. Η υπηρεσία μας, πολύ πριν την εμφάνιση του κορονοϊού, από τις 18 Δεκεμβρίου του 2019, έχει στείλει προς τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης έγγραφο που ονομάζει το ξενοδοχείο Γαλαξίας και μάλιστα και το ξενοδοχείο Θημέλη και Άβατο στο Λιγουριό, όπως το Sparta Inn στη Σπάρτη, και τους λέμε να μας γνωρίσουν αν. Και μάλιστα με στοιχεία τα οποία είναι προφορικά, δεν μας έχει έρθει επίσημο έγγραφο, αν υπάρχουν και ποιοι φιλοξενούνται, και μάλιστα να κάνουμε υγειονομικούς ελέγχους και τους ζητάμε μάλιστα να μας ενημερώσουν για τις δυνητικές ανάγκες της ιατρικής περιτέλευσης, ώστε να συνεισφέρουμε σαν περιφέρεια Πελοποννήσου. Μπορώ να σας πω πλήθος εγγράφων και προς τον ΕΟΔΗ. Απάντηση δεν πήραμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν η περιφέρεια Πελοποννήσου, και μάλιστα το έγγραφο αυτό έχει πάει στον ΕΟΔΗ, έχει πάει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, έχει πάει στο ΕΚΕΠΗ, στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Άρα είχαν υπάρξει προειδοποιήσεις από την πλευρά των άρα λοιπόν η περιφέρεια και με τα αντανακλαστικά των υπηρεσιών μου, πράγματι, είχε γίνει πάρα πολύ νωρίς και προς τον ΕΟΔΗ. Δυστυχώς, ξέρετε, και εδώ πέρα θα μιλήσω πάλι και σαν πρόεδρος Ισπανικής Ένωσης, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο. Ξέρετε, το ανακαλύψαμε με τον COVID. Το πρόβλημα, το ανακαλύψαμε με τον COVID, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε και πιο πριν. Υπάρχει ένα υστέρημα σε μια εξαιρετική διαχείριση στη χώρα μας στον SARS-CoV-2. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερο δημόσιας υγείας. Και όταν λέμε δημόσια υγεία στην Ελλάδα, ξέρετε, παρεξηγούμε το εθνικό σύστημα υγείας ή τις δημόσιες παροχές με το τι σημαίνει public health και social medicine. Είναι εντελώς διαφορετικές προτάσεις. Όταν λέμε δημόσια υγεία, εννοούμε τη δημόσια υγεία της κοινότητας. Ναι. Εννοούμε τις υπηρεσίες οι οποίες έχουν μεταξύ τους δεσμούς. Πάμε λοιπόν σε αυτό τώρα το συγκεκριμένο σημείο που αναφέρετε, στη δημόσια υγεία της κοινότητας. Το θετικό, και το σημειώνουμε όλοι, είναι ότι υπάρχουν 177 αρνητικά δείγματα σε ό,τι αφορά την κοινότητα που εξετάστηκαν, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Λοιπόν, υπάρχει περιστατικό με 70χρονο αυτή την ώρα, από ό,τι με ενημερώνει εκεί η Κατερίνα Κουρτέλη. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά, ο οποίος μεταφέρεται από το Κρανίδι στο Ναύπλιο. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά και να μην είναι θετικός στο οποιοδήποτε έτσι, κρούσμα κορονοϊού. Θέλω λίγο να μου πείτε για την διαχείριση της κατάστασης, πώς θα γίνει τώρα στην κοινότητα και τι σηματοδοτεί και αυτή η ιδιότυπη, να το πω έτσι, καραντίνα, γενικά οι απαγορεύσεις που έχουν τεθεί. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, πρώτον εύχομαι ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του. Αν δούμε όμως πώς διακομιδές έχουν γίνει αυτόν τον καιρό για πάρα πολλά νοσήματα, δυστυχώς μακάρι να το πρόβλημα της χώρας μας να ήταν μόνο ο SARS-CoV-2, ενώ στην υγεία των συμπολιτών μας. Είναι δεκάδες τα προβλήματα υγείας που γνωρίζονται αυτό το διάστημα, δοκιμάζονται αρκετοί συμπολίτες μας με χρόνια νοσήματα ή κάτι άλλο, γιατί το σύστημα είναι, ας πούμε, και αυτή την ιδιότυπη, ιδιόρυθμη καραντίνα. Τώρα, ως προς την ανίχνευση κρουσμάτων στην κοινότητα,
ακριβώς σαν επιδημιολόγοι της υγείας, τι κάνουμε, πηγαίνουμε στην κοινότητα παντού. Και όπως είδατε, πήγαμε από, δηλαδή, μάλιστα Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εμείς συνεπικουρήσαμε σε αυτό και ουσιαστικά αρρωγοί ήμασταν, αλλά ουσιαστικά έλεγξε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην κοινότητα. Ήταν ένας απλός φουρός, ήταν αστυνομικές αρχές, ήταν ακόμα και χωράφια. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που λέμε ότι έγινε μια πολύ καλή ανίχνευση των δυνητικών επαφών που μπορούσαν να είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, επειδή ήταν ανοιχτή η δομή, δεν υπήρχαν και τα καλύτερα μέτρα, ας πούμε, προφύλαξης σε σχέση με τις επαφές. Το θέμα είναι ότι πολύ τυχεροί, σας το λέω κυριολεκτικά, δεν είχαμε στην κοινότητα τον αριθμό των κρουσμάτων που περιμέναμε. Εγώ περίμενα να έχουμε κρουσμάτων στην κοινότητα. Αυτό πραγματικά ήταν εξαιρετική τύχη, σας το ξαναλέω, και σηματοδοτεί ότι πραγματικά πολύ σύντομα, αν δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ή κάτι που θα μας αναστατώσει, θα επανέλθει ο κανονικός ρυθμός. Θα επανέλθει πολύ σύντομα και από ό,τι δεν τα μέτρα. Και ας το ελπίσουμε, γιατί μιλάμε και για μια περιοχή πολύ μεγάλη σημασία γενικά και για τη χώρα και για την ίδια την Πελοπόννησο. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, γιατί δεν είναι μόνο το Κρανίδι, υπάρχουν, όπως είπα νωρίτερα, και άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με ομάδες Ρωμά, που σχετίζονται με μία σειρά από τέτοιες υποθέσεις. Τι γίνεται και πώς χειρίζεται την υπόθεση? Περιμένετε τις οδηγίες από τον ΕΟΔΗ σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε να δείτε. Πάντοτε, στην κατάσταση που είμαστε τώρα, η κατάσταση με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΗ, και όπως ξέρετε, εμείς προσπαθούμε, επειδή εκ του νόμου έχουμε όλη τη δημόσια υγεία με την έννοια της επιτήρησης και του συντονισμού, αλλά με μια συναλληλία και χωρίς να επικαλύπτουμε ένα τον άλλο. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουν καθένα στον δρόμο του. Προσέξτε όμως να δείτε κάποιες ιδιοτυπίες και πρέπει να τις παραδεχτείτε. Οι Ρωμά έχουν ένα ιδιότυπο, ιδιόρυθμο, δικό τους κοινωνικό στάτους, το οποίο σεβόμαστε και θα πρέπει να σεβόμαστε, το οποίο όμως από τη φύση του δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις συνήθειες και τις κοινωνικές, και να σας πω την αλήθεια, δεν είναι και δόκιμο, αν θέλετε, και τη γνώμη σαν γιατρός κοινωνικής ιατρικής. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να τους δώσουμε όσο μπορούμε μεγαλύτερη κουλτούρα, δηλαδή να τους πληροφορήσουμε, και δεύτερον στο βαθμό που απαιτηθεί, και απαιτηθεί και από τους ίδιους πληθυσμούς, και γιατί όχι, να τους δώσουμε κάποια μέτρα προστασίας στο βαθμό του μπορετού. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είτε αυτά είναι. Ένα ερώτημα που είναι κρίσιμο και θέλω λίγο την επιστημονική σας ιδιότητα, επειδή από τις 4 Μαΐου θα περάσουμε σε μια σταδιακή φάση όπου η ισχύ των περιοριστικών μέτρων θα αρθεί. Θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες τώρα και πώς πρέπει να συμπεριφερθούν οι πολίτες? Οι πολίτες οι οποίοι έχουν περάσει πολύ δύσκολα, το είπατε και εσείς στην πρώτη σας αναφορά, ότι το αποτέλεσμα είναι και αποτέλεσμα ουσιαστικά, κυρίαρχο εγώ θα πω, πέρα από τα όλα υπόλοιπα μέτρα και τη συμπεριφορά των πολιτών και της δικής τους ενισταμένης στην όλη προσπάθεια. Τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα οι πολίτες και πώς θα συμπεριφερθούν? Θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό, είναι δεδομένο. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, γιατί αυτό είναι ακριβώς όπως το είπετε. Ήταν η αξιέπινη υπευθυνότητα, νομίζω, στην περιφέρειά μας, των συμπολιτών μας. Όπως σίγουρα έτσι και όλων των φορέων που συνεργώς εργάστηκαν, και βέβαια και των πρωτοβολιών που πήρε και ο Περιφερειάρχης με τις υπηρεσίες μας. Το θέμα είναι το εξής. Οι 4 Μαΐου, και πάλι επιτρέψτε μου να ξεφύγω λιγάκι από το λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο επιδημιολογικά, ιατρικά. Yeah. Όταν ξαφνικά μετά από πολλές μέρες ανοίγεις ξανά την επιστροφή στην κανονικότητα, η οποία θα είναι δύσκολη σε κάθε περίπτωση, το καταλαβαίνετε, και κοινωνικά και οικονομικά, και αυτά είναι προβλήματα υγείας, γιατί η υγεία, ξέρετε, δεν είναι μόνο σωματική, η υγεία είναι και ψυχική και κοινωνική. Όταν λοιπόν επιστρέψουμε σε αυτό, εγώ αυτό που θα έλεγα, που θα πρότεινα σε όλους, είναι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με την ίδια σοβαρότητα που ήμασταν στην καραντίνα. Δηλαδή, να είμαστε πάλι υπεύθυνοι σε επαφές μας, πάλι να κρατάμε τις αποστάσεις μας, πάλι σε μια περίπτωση που έχουμε πραγματικά κάτι ενοχλητικό να απευθυνθούμε στον γιατρό μας, αν έχουμε ένα ψηλό πυρετό, ναι, πάλι να ξαναπάμε στις δομές. Και το κύριο είναι, επειδή θα ξαναβγούν, ξέρετε, καινούργιες οδηγίες, δεν είναι δυνατόν να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, ξέρετε, και να καθόμαστε πάλι σε ένα χώρο εξωτερικό, με μια καφετέρια, με τον ίδιο τρόπο που καθόμαστε κάποτε. Θα αλλάξουν πολλά. Προφανώς θα υπάρχουν αποστάσεις, προφανώς θα υπάρχουν κάποιοι όροι. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε αυτούς τους όρους, ένα δύσκολο καλοκαίρι. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτή την κανονικότητα και για την ψυχική μας υγεία, και για την οικονομική υγεία πολλών άλλων συνανθρώπων μας, αλλά σεβόμενοι ακριβώς αυτά που θα μας υποδειχθούν. Και θα είναι απλά πράγματα. Βλέποντας αυτή την κατάσταση, θα πω ότι χρειάζεται και ενίσχυση και η υπηρεσία σας, κύριε Διαμαντόπουλε, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχετε πάρα πολύ έργο από εδώ και πέρα και δεν θα βγαίνει έτσι τόσο απλά, να το πω, η σημαντική σας εργασία, γιατί οι καταστάσεις είναι πολλές και σε πολλά επίπεδα. Και στο επίπεδο του ελέγχου και στο επίπεδο του καθορισμού των βημάτων που θα γίνονται από εδώ και πέρα. Πρώτα σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Το θέμα είναι ότι πράγματι αυτό θα πρέπει να γίνει και όχι μόνο στις υπηρεσίες της περιφέρειας Λεωπονήσου, επιτρέψτε μου, σε όλες τις ανάλογες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Χρειάζεται μια τόνωση, δηλαδή ξέρετε από προσωπικό που δυστυχώς βασανιζόμαστε και τόσα χρόνια και δεν έχουμε, λόγω άλλων προβλημάτων, ξέρετε, μνημόνιο, άλλες καταστάσεις, χρειάζεται κύρια ενίσχυση του τομέα της δημόσιας υγείας, δηλαδή των ανθρώπων, οι οποίοι σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, όπως τα κόμματα αυτές τις κινητές ομάδες υγείας, θα πρέπει ακριβώς να αναλάβουμε την πρωτοβουλία συντονισμένα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικός συντονισμός και γνωρίζοντας ποιες είναι οι υπευθυνότητες του και οι αρμοδιότητες του άλλου και με την ανάλογη, ξέρετε, ας πούμε, να χρησιμοποιήσω έναν ρόλο, μία ιατρικό ευγένεια. Λοιπόν, αυτό σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενισχυθούν οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας και νομίζω ότι και η πολιτεία θα πρέπει να επικεντρωθεί στη δημόσια υγεία, γιατί η δημόσια υγεία προλαμβάνει το κακό και προάγει την υγεία και δεν τρέχει πίσω από το κακό. Ωραία. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να. Το καταλαβαίνετε, νομίζω και. Προφανώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Τελευταία που έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Πώς θα έρθει αυτή η επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, από τις 4 Μαΐου φαίνεται ότι μπαίνει ένα σημείο αναφοράς. Όπως ανακοίνωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το μεγάλο ζητούμενο βέβαια αφορά στην επαναφορά στην καθημερινότητα, η οποία αναμένεται για αρκετό καιρό ακόμη δύσκολη. Παράταση των περιοριστικών μέτρων που ίσχυαν μέχρι τις 27 Απριλίου έως και τις 4 Μαΐου, ανακοίνωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας. Ο κ. Πέτσας υπογράμμισε ότι αμέσως μετά στόχος είναι να προχωρήσει η κυβέρνηση στην άρση των περιορισμών κυκλοφορίας, δηλαδή να μην χρειάζεται να στέλνουν οι πολίτες SMS για τις μετακινήσεις τους. Ωστόσο, πιθανότητα το μέτρο αυτό όταν έρθει δεν θα αφορά απευθείας όλους τους πολίτες, καθώς θα υπάρχει ειδική μέρημνα για τις ευπαθείς ομάδες. Θα προχωρήσουμε στη σταδιακή μετάβαση στη νέα κανονικότητα. Η πορεία αυτή θα γίνει με σχέδιο, σταδιακά, συγκροτημένα. Για να προετοιμαστούν όλοι στη σταδιακή αυτή μετάβαση, χρειάζεται έγκαιρη ενημέρωση. Σήμερα σας ανακοινώνω ότι τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν μέχρι τις 27 Απριλίου παρατείνονται κατά μία εβδομάδα έως τις 4 Μαΐου. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στους Έλληνες για να παρουσιάσει το συγκροτημένο σχέδιο της κυβέρνησης. Το πλαίσιο δηλαδή στο οποίο θα κινηθούμε κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως έχουμε πει, η μετάβαση στη νέα κανονικότητα θα είναι αργή, θα εξελιχθεί σε διαδοχικές φάσεις, διαδοχικά μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο. Σε κάθε φάση θα αξιολογούνται επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού και θα προχωρούμε εβδομάδα με εβδομάδα. Υπογραμμίζεται ότι και σε αυτή την περίοδο βασικό στοιχείο της προσπάθειάς μας θα αποτελεί η έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση, έτσι ώστε να μην μένει χώρος για fake news και παραπληροφόρηση. Επαναρχόμαστε στα του κορονοϊού και των οικονομικών επιπτώσεων της πρωτοφανούς αυτής οικογενειονομικής κρίσης. Η επόμενη μέρα για την οικονομία αναμένεται εξαιρετικά δύσκολη, αφού ακόμα και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν βλέπουν τους τζίρους τους περιορισμένους. Είμαστε όμως πολύ για να μπορέσουμε να έχουμε μια κανονικότητα εμείς σαν επιχείρηση. Το χειρότερο όλων των τελευταίων εποχών, ακόμη και από τα δύσκολα χρόνια της ύφεσης, ήταν το φετινό Πάσχα για τους επαγγελματίες, καθώς οι καταναλωτές περιορίστηκαν αρκετά στις αγορές τους. Δουλέψαμε πολύ ωραία με τα πασχαλινά αυγά, με τις δημιουργίες μας που είχαμε ξεκινήσει. Δουλέψαμε πολύ ωραία και με τα τσουρέκια. Με όλη την ποικιλία που είχαμε, έτσι, πιο πολύ πάνω σε αυτά. Και τα σοκολατάκια μας και γενικώς όλη η γκάμα των προϊόντων. Απλά οι δυνατότητες ήταν λίγο διαφορετικές όλων μας. Ακόμη και οι αγορές για το πασχαλινό τραπέζι περιορισμένες. Το Πάσχα, εντάξει, με τα δεδομένα πιστεύουμε καλά ότι πήγε. Τις δύο τελευταίες μέρες, μιας και ο κόσμος, οι Έλληνες, της τελευταίας στιγμής πάντα. Εντάξει, σε γενικές γραμμές, με ό,τι είχαμε προβλέψει, ας πούμε με τις προβλέψεις μας καλά πήγαμε. Παιδιά, βέβαια πολύ κάτω από πέρυσι, 50% κάτω ήταν, έτσι με μια ματιά που έριξα χτες, η κατανάλωση. Αλλά με τα δεδομένα πιστεύουμε καλά. Ήταν πολύ διαφορετικό, αλλά επικράτησε στην κορυφή το αρνοκάτσικο. Ήρθε μια έλλειψη γύρω στη Μεγάλη Παρασκευή, υπήρξε μια έλλειψη. Και στη Μεσσηνία και στην Αθήνα, από ό,τι ξέρουμε. Αυτός που θα έπαιρνε ένα ολόκληρο σφαχτό, ας πούμε, που θα είχε και επισκέψεις, τώρα πήρε κομμάτι. Οπότε επηρεάστηκε όλα.
Ναι, ναι, κάνε. Δηλαδή ψάνε δύο μπριτζόλες, λίγα παϊδάκια, μαγειρίτσα, λίγα πράγματα. Αυτά είχε δηλαδή μείωση. Ναι, μεν ξεπουλήσαμε ας πούμε κατσίκια, αρνιά, όπως σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, αλλά εφόσον είχαμε και λιγότερα αγοράσεις, φάξη, ήταν κατανάλωση μισή. Κοκορετσάκια μικρά, κοντοσούβλια μικρά φούρνου. Δεν φτιάξαμε μεγάλα κοκορέτσια δηλαδή, πάρα πολύ ελάχιστα. Άλλες χρονιές που φτιάχναμε 30-40 σούβλες, φέτος δηλαδή σχεδόν μηδέν από σούβλες μεγάλες. Το ίδιο και με αρνιά για σούβλα, ήταν πολύ λίγα. Αντίστοιχη φυσικά εικόνα και στην αγορά με τους παραγωγούς σε απόγνωση. Ήταν μειωμένη η αγορά από πέρυσι. Ναι. Φυσικά, αφού ήταν ο κόσμος λιγότερος. Τα απαραίτητα τι έπαιρναν. Τα απαραίτητα. Και το πορτοκάλι για τον κορονοϊό, τι να κάνουμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Όπως και εμείς, όπως είμαστε και χριστιανοί ορθόδοξοι, για μας ήταν κάτι το τραγικό. Οικονομικά, έτσι όπως έχουμε γίνει τώρα λόγω του κορονοϊού, που έχουμε αλλάξει και οι λαϊκές, εμείς έχουμε ένα είδος που μέσα σε δύο μήνες πρέπει να έχει πουληθεί. Γιατί μετά ξεκινάμε άλλη περίοδο. Έχουμε πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Κόσμος, εντάξει, ναι, μεν είχαμε πάει αρκετά λίγο κόσμο, έχουν αλλάξει και οι μέρες της λαϊκής. Πάμε πάρα πολύ πίσω στη δουλειά. Θα ξαναέρθω πάλι Δευτέρα, που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, και μετά είμαι ξανά το επόμενο Σάββατο, το οποίο μένουμε πάρα πολύ πίσω στη δουλειά μας. Αυτό που απασχολεί τους επαγγελματίες είναι η επόμενη μέρα μετά τον κορονοϊό, ενώ τα δεδομένα ήδη διαγράφονται διαφορετικά. Παραμένουμε ανοιχτά, το delivery εννοείται ότι συνεχίζεται. Παραμένουμε ανοιχτά και το μαγαζί μας στην παραλία, η τζελατέρια, μπορούν να εξυπηρετηθούν από το μεσημέρι και μετά, βγαίνοντας μία βόλτα προς την παραλία. Και τα υπόλοιπα μαγαζιά, δηλαδή, εκτός το Πάνθεον. Χτες, ας πούμε, ήρθαμε, ανοίξαμε. Εμείς ήρθαμε, εμείς φύγαμε. Δε, για να βγάλουμε ζήτα το βράδυ, πατήσαμε ένα ευρώ γιατί δεν βγαίνει το ζήτα μηδενικό. Ούτε δεν πάτησε ψυχή εδώ στην αγορά. Όλοι φοβόμαστε. Λογικό δεν είναι. Έχουν πέσει όλα, καύσιμα, τέτοια όλα, βέβαια. Πρέπει να μας υποστηρίξει και εμάς λίγο τους αγρότες και τους παραγωγούς η πολιτεία. Λοιπόν, δύσκολη επόμενη μέρα για την οικονομία, εξαιρετικά δύσκολη σε πολλά επίπεδα επίσης. Προβληματισμός επικρατεί και στον χώρο της παιδείας. Εμείς για αυτά θα μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΛΜΕ, τον κύριο Σωτήρη Ξανθάκη, τον οποίο έτσι έχουμε στην άκρη της σύνδεσής μας. Καλησπέρα, κύριε Ξανθάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχει ενδιαφέρον λίγο να δούμε τα δεδομένα που υπάρχουν στον χώρο της παιδείας με τη φετινή χρονιά και έτσι όπως εξελίσσονται. Αρχικά, πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, είναι το πολύ μεγάλο και συγκεκριμένο ερώτημα. Τι ενημέρωση έχετε? Καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε υγεία, που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Το πρώτο πράγμα που έχει ακουστεί και, όλα αυτά που σας λέω είναι απλά κάποιες αυτά που ακούμε και εμείς, έτσι, χωρίς να έχουμε κάτι επίσημο ακόμα στα χέρια μας. Φαίνεται ότι από τις 11 του Μαΐου θα ξεκινήσει η τρίτη λυκείου πλέον να μπαίνει στα σχολεία. Για τις επόμενες τάξεις περιμένουμε, δεν έχουμε κάτι ακόμα. Έχουν πει ότι σιγά σιγά θα επανέρχονται στα σχολεία οι μαθητές, θα επανέλθουν όλοι. Ναι. Απλά αυτό έχουμε προς όλας, έτσι, αυτό έχουμε. Ναι, προφανώς όμως όλα αυτά θα γίνουν με μια άλλη διαδικασία. Δεν θα είμαστε στην κανονικότητα σίγουρα. Την προηγούμενη. Προφανώς και εσείς οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχετε λάβει κάποια μέτρα, οι μαθητές απ' την άλλη να τηρούν αποστάσεις. Φαντάζομαι ότι ήταν πρωτόγνωρα λίγο τα δεδομένα. Αυτό που έχω να σας πω από όσο γνωρίζω είναι ότι από τη Δευτέρα πλέον θα ξεκινήσουν να υπάρχουν σχετικές ενημερώσεις στους διευθυντές των σχολείων. Mm-hmm. Θα τους κατευθύνουν το πώς πρέπει να γίνουν, το να πάρουν κάποιες εντολές, ώστε το διάστημα αυτό των 10 ημερών μέχρι να φτάσουμε στις 11 Μαΐου να δοθούν οι ανάλογες εντολές για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν. Δεν ξέρω αν θα γίνεται πρωί-απόγευμα μάθημα, αν είναι σε λιγότερα παιδιά, πώς θα είναι τα θύματα. Δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία. Πάντως θα υπάρξει ένα ολόκληρο σχέδιο επιστροφής. Δεν θα είναι απλά. Με τις πανελλαδικές καθορίστηκε. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους μαθητές που έχουν αυτές τις δυσκολίες σε αυτή την πρωτόγνωρη χρονιά. Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, τίποτα δεν είναι σίγουρο.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλάμε, να λέμε κάτι και αύριο το πρωί να έχουμε άλλα δεδομένα. Δεν το έχουμε με τίποτα δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να συμβεί και να πάνε κατευχήν όλα ας πούμε και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό και εμένα με βλέπετε λίγο διστακτικό να πω κάποια πράγματα γιατί όλα αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Ένα ακόμη σχόλιο θέλω για τις αλλαγές που υπάρχουν γύρω από το νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο σε πάρα πολλές πλευρές και από ό,τι φαίνεται δημιουργούνται νέα δεδομένα. Κοιτάξτε. Εδώ ξεκινάμε τώρα πλέον και μπαίνουμε σε μια άλλη λογική. Θέλω να ξεκινήσω βασικά ότι αυτό το νομοσχέδιο να το εστιάσουμε βασικά σε τρία πράγματα, σε τρεις διαφορετικές συνιστώσεις. Η πρώτη είναι ότι δεν αναφέρει τίποτα για τη χρηματοδότηση στην παιδεία. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε πλέον αυτή τη στιγμή εμείς σε αυτή τη δεδομένη φάση που βρισκόμαστε να πάρουμε τη γνώμη της βάσης. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή κάποιες γενικές συνελεύσεις, να ακούσουμε τη γνώμη των συναδέλφων, να υπάρξει μια διαβούλευση τέλος πάντων με τα θετικά, με τα αρνητικά. Εμείς δεν λέμε ότι ένα νομοσχέδιο έχει μόνο αρνητικά, μπορεί να έχει και θετικά. Απλά να έχουμε τη γνώμη της βάσης. Και στοιχειοδός, το Υπουργείο δεν συζήτησε ούτε καν με το ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ. Δηλαδή αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ας πρέπει να το λάβουμε υπόψη σοβαρά. Είμαστε δηλαδή αυτή τη στιγμή με την πλάτη στον τοίχο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να δούμε κάτι. Εγώ που το κοιτάζω προσωπικά ο ίδιος όλες αυτές τις σελίδες, έχει τόσο πολλά μέτωπα μέσα ανοίξει, είναι τόσα πολλά τα πράγματα που πρέπει να κουβεντιάζουμε καθένα ξεχωριστά. Δηλαδή άλλο πράγμα είναι τα ΕΠΑΛ, άλλο για το γυμνάσιο, άλλο για το λύκειο, άλλο για τα πρότυπα πειραματικά. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα, πολλά μέτωπα μαζί, δεν είναι ένα μόνο. Προφανώς. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά να εξελίσσονται και φαντάζομαι θα υπάρξει και μια εκτενή συζήτηση και στο επόμενο διάστημα. Γιατί δεν είναι μόνο η υπόθεση του νομοσχεδίου, είναι πολλά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά, υγεία. Πάμε εμείς τώρα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστό Τζαβάρα, να τον καλησπερίσουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Καλησπέρα, κύριε Τζαβάρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά για τις ημέρες. Μ' ακούτε? Σας ακούμε πολύ καθαρά. Χρόνια πολλά για τις ημέρες. Το ερώτημα είναι... Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Πώς θα γίνει αυτή η σταδιακή μετάβαση την επόμενη μέρα και ποια θα είναι και αυτή η επόμενη μέρα? Νομίζω ότι ξαφνικά έχουμε βρεθεί σε μια δίνη καταστάσεων, γεγονότων και προοπτικών οι οποίες δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο μοναδική ελπίδα και παρηγοριά είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση που κατάφερε την πιο κρίσιμη στιγμή να πάρει εγκαίρως τα σωστά μέτρα και έτσι η Ελλάδα να είναι παράδειγμα προς μίμηση για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες. Δυστυχώς όμως οι περιστάσεις είναι πολύ δύσκολες, ειδικά οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας είναι μέχρι στιγμής εντελώς συγκεχημένες και δεν μπορεί κανένας να είναι βέβαιος κατά ποιο τρόπο θα επανέλθουμε στην κανονικότητα με ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον. Επαρκείς όμως οι κινήσεις και οι ενέργειες της κυβέρνησης πάνω σε αυτά που έγιναν για να στηρίξουν, αν το θέλετε, την πρώτη φάση των συνεπειών της πανδημίας? Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της και πιστεύω ότι έχει δείξει δείγματα σαφή της πολύ μεγάλης και ευαισθησίας που έχει για τα ζητήματα της υποστήριξης όλων των κοινωνικών ομάδων και κατηγοριών. Η ευαισθησία δεν τρώγεται όμως και το ξέρετε πολύ καλά. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν πολλά σπασμένα από εδώ και πέρα και οι περισσότερες θα είναι κλειστές. Το ερώτημα είναι πώς θα υπάρξει. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που θέλετε να πείτε για τις δράσεις που θα αναπτυχθούν. Δεν έχει ευχολογία, αλλά με πρακτικά μέτρα. Και βέβαια ακόμα και εκεί όπου πήγε να γίνει το λάθος, ο Πρωθυπουργός είχε την μεγάλη γενναιότητα, έστω και την τελευταία στιγμή, να επαναφέρει το σκάφος στη σωστή πορεία. Αναφέρεστε στην υπόθεση του Υπουργείου Εργασίας. Τώρα εδώ όμως υπάρχουν και ευθύνες. Και υπάρχουν και ονοματεπώνυμος στις ευθύνες. Οι ευθύνες βαραίνουν την κυβέρνηση ή βαραίνουν το Υπουργείο Εργασίας? Δεν πρόκειται να κρύψουμε καμία ευθύνη αν υπάρχει.
Και βέβαια πρώτος ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος από τη στιγμή που πήρε τη μεγάλη και γενναία απόφαση να πει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί είναι μια γελιότητα, και είμαι από εκείνους που από την πρώτη στιγμή είχα αναφανδόν ταχθεί εναντίον αυτής της διάκρισης που γίνεται εις βάρος του επιστημονικού κόσμου της χώρας, ο οποίος δεν χρειάζεται καταρτήσεις αυτού του επίπεδου, γιατί μου έτυχε να παρακολουθήσω μάλιστα σε έναν εδώ συγγενή μου το περιεχόμενο μιας από αυτές τις τηλεκπαιδευτικές ώρες και κατάλαβα ότι πρόκειται περί μιας γελιότητος. Πράγματι λοιπόν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός έπραξε το σωστό και όσον αφορά αυτό που μου λέτε για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν και θα είναι και γενναία και αποτελεσματικά. Φαντάζομαι ότι αυτά στο μυαλό είναι πολύ επίπεδα. Δεν ξέρω αν φτάνουν ουσιαστικά, να το πω έτσι, και τα διαθέσματα που υπάρχουν. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και σήμερα στην τηλεδιάσκεψη ο Πρωθυπουργός είχε τη σωστή θέση. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι οι 27 δεν φαίνεται να συμφωνούν και πάρα πολύ. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαγράψει μέχρι στιγμής μια πορεία ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από συμβιβασμούς που επέρχονται μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις κερδίζει την ιστορία της. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι στο τέλος όλοι θα καταλήξουν σε ένα κοινό τόπο και αυτός ο κοινός τόπος δεν μπορεί παρά να είναι ένα σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο είναι αναγκαίο και απαραίτητο για να ξαναπάρει μπροστά η Ευρώπη. Οικονομία. Ο τόπος των πολιτών της επόμενης ημέρας είναι το θέμα. Οι πολίτες θα κάνουν την επόμενη μέρα και δει τι θα κάνουν οι επιχειρήσεις. Γιατί ξέρετε και εσείς πολύ καλά και από την τουριστική ηλία, αλλά και από την αγροτική ηλία, το τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή, τη βόμβα υπάρχει και στα αγροτικά προϊόντα, τη βόμβα υπάρχει και στον τουρισμό. Εγώ ακούστε να σας πω κάτι, γιατί έχω και μια προσωπική άποψη την οποία τη λέω. Δεν είναι η ώρα τώρα για να αρχίσουμε και να σκεφτόμαστε πόσα λεφτά θα βάλει στο παντελόνι του ο καθένας επιχειρηματίας. Τώρα είναι η ώρα να ξανασκεφτούμε το μέλλον της οικονομίας του τόπου εν ώψη των δεδομένων που αφήνει πίσω του ο κορονοϊός. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ξανασχεδιάσουμε την οικονομία του τόπου σε παραγωγική βάση. Γιατί είδατε ότι οι υπηρεσίες μπορεί να είναι προσοδοφόρες και πράγματι χρειάζονται, αλλά πρέπει να είναι υπηρεσίες που πρέπει να έχουν πρώτον ένα στοχευμένο κοινό, που να είναι εξασφαλισμένη η κινητικότητά του, και δεύτερον και σπουδαιότερον είναι ότι επιτέλους θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχουμε στον πρωτογενή τομέα. Και η Μεσσηνία και η Ηλία είναι εν υπνώση οικονομικοί γίγαντες στον πρωτογενή τομέα και είναι η ώρα τώρα να σχεδιάσουμε ένα μεγάλο πλάνο παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου που ξεκινάει από τη γεωργία και την κτηνοτροφία, όπου μπορούμε να παραγάγουμε προϊόντα ποιοτικά, ανταγωνιστικά, και από εκεί και πέρα με αυτή την προοπτική να ξέρουμε ότι κανένας κορονοϊός, έστω και αν επανακάμψει στο μέλλον, δεν θα μπορεί να κλονίζει παραγωγικά τον τόπο μας. Ας το ελπίσουμε ότι θα το δούμε σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια καλά. Και σε εσάς. Και χρόνια πολλά να έχουμε και καλό κουράγιο σε όλους μας. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να δούμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα, με τις πανελλαδικές τον Ιούνιο και όχι μόνο. Όπως βασική επιδίωξη παραμένει να ξεκινήσουμε πανελλαδικές εντός του Ιουνίου, γι' αυτό και προχωρήσαν κανονικά και όλες οι αιτήσεις δηλώσεις. Και πρέπει να σας πω ότι η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε λάβει δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις, όπως και κάθε χρόνο βεβαίως. Στην πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εντός του Ιουνίου, αναφέρθηκε η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως στη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης τύπου. Όπως είπε η Υπουργός, καταβάλλεται προσπάθεια να ξεκινήσουν φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις μέσα στον Ιούνιο και να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει παράταση του σχολικού έτους ή να αρχίσουν νωρίτερα το Σεπτέμβριο τα μαθήματα.
υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, κύριε Χατζηνικολάου. Όπως επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουμε ζητήσει αναλυτικές εισηγήσεις και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ύλη που πρέπει να έχει οπωσδήποτε καλυφθεί, τα εφόδια που χρειάζεται δηλαδή ο μαθητής, προκειμένου να περάσει στην επόμενη τάξη, μαθησιακά εννοώ, ποιες είναι οι γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει ήδη αποκτήσει, προκειμένου να είναι η ομαλή μετάβασή του στην επόμενη τάξη. Το λέω αυτό για να πω ότι έχουν γίνει όλα τα σενάρια, όλες οι ενέργειες. Πρώτο μέλημά μας η δημόσια υγεία και δι' υγεία της εκπαιδευτικής κοινότητας εν προκειμένου, καθότι μιλάμε για τα σχολεία. Καλά να είμαστε και όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Να δούμε λοιπόν και ας το ελπίσουμε ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Βλέπετε εσείς τις διαδοχικές αλλαγές οι οποίες επισυμβαίνουν και στον χώρο της εκπαίδευσης. Δεν επηρεάζεται μόνο ο χώρος της εκπαίδευσης, επηρεάζονται πάρα πολλοί οι χώροι. Ανάμεσα σε αυτούς έχει αλλάξει κατά πολύ και η αθλητική καθημερινότητα. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Σωτήρη Γεωργούτζο για να μας πει έτσι τι θα γίνει με τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και σε όλους τους φιλάθλους. Πώς θα επανεκκινήσουν, αν επανεκκινήσουν τα πρωταθλήματα. Και ο Σωτήρης όπως πάντα στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ, άρτια εφικτής και από αυτήν την περιπέτεια, τη μικρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, μεγάλη, σαφώς, αλλά ο ίδιος πάντα νικητής. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα Σωτήρη, χρόνια πολλά για τις ημέρες. Είμαστε στο Skype, πού είμαστε τώρα, γιατί έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, στο Best είμαστε. Ναι, είμαστε στο Skype, σε Skype ή σε Skype. Συγγνώμη, αλλά είμαι καινούργιος αυτά και... Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι όλα καλά νομίζω εξελίσσονται. Είστε οι μόνοι που κάνετε το Skype με ένα τηλέφωνο. Έτσι, ακόμα και οι Αθηναίοι θέλουν τηλέφωνα, θέλουν δύο, θέλουν hands-free, θέλουν τα πάντα. Το Best μπροστά και εδώ, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά τα έχεις εξελίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό εσύ και ξέρουμε πολύ καλά και τι έχεις κάνει με τη δύναμη του τηλεφώνου στις εκπομπές. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται με τα πρωταθλήματα. Τώρα, μία έτσι, μία αλλιώς. Τα πάντα κάθε μέρα ακούμε. Κοίταξε Θέμη, καταρχάς χρόνια πολλά έτσι, στους Ανέστη σε όλους. Χρόνια πολλά στους Γιώργηδες, στις Γεωργίες σε όλους. Λοιπόν, έχουμε πολλές εξελίξεις. Οι εξελίξεις έρχονται σε ρυθμό καταιγίδας, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, από την Ευρώπη, από το τοπικό, από την Καλαμάτα, από την Αλφα Εθνική. Λοιπόν, σήμερα γίνονται συσκέψεις επί των συσκέψεων. Η UEFA έκανε σήμερα μια σύσκεψη με όλα τα μέλη της, με τα 55 μέλη όλες τις ομοσπονδίες των χωρών. Και ζητά από την κάθε ομοσπονδία να αποφασίσει ξεχωριστά. Καταλάβες, αλλάζει το σκηνικό. Πάμε μάλλον πανευρωπαϊκά στους πρώτους να κλειδώνουν οι βαθμολογίες, το οποίο σημαίνει τι. Ειδικά για την κατηγορία της Καλαμάτας, έτσι. Πάμε προς μη ολοκλήρωση της Football League, προς μη ολοκλήρωση της Super League 2, προς μη ολοκλήρωση της ΓΑΜΑ Εθνικής και των τοπικών. Στο τοπικό π.χ. της Μεσσηνίας. Ναι. Πρώτος είναι ο Πάμισος. Έχει πολλές αγωνιστικές ακόμα. Πρωταθλητής θα είναι ο Πάμισος. Μέχρι έως τώρα εξελίξεις. Εδώ περιμένουμε στις 27 του μήνα γενική συνέλευση της ΕΠΟ που θα το αποφασίσει και τυπικά αυτό. Πάμε τώρα στην ΓΑΜΑ Εθνική και στη Football League και στη Super League 2. Η Καλαμάτα λοιπόν θα είναι εκεί που ήταν με το ένα πόδι στη ΔΕΛΤΑ Εθνική, ΓΑΜΑ όπως τη λένε. Λοιπόν, τώρα είναι πολύ πιθανόν βάσει και της αναδιάθρωσης και της διακοπής των πρωταθλημάτων να είναι του χρόνου στην ενιαία Β' Εθνική. Δηλαδή, θα πάμε προς μία Β' Εθνική με δύο ομίλους, Football League θα λέγεται, κατεργείται η Super League 2, πάμε σε βορρά και νότο όπως παλιά. Και από πίσω θα είναι η ΓΑΜΑ Εθνική. Δηλαδή, όλοι οι πρωταθλητές από τη ΓΑΜΑ Εθνική ανεβαίνουν στη νέα Football League, χωρίς μπαράζ, χωρίς τίποτα και οι 8. Που θα είναι σε δύο ομίλους. Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην άλλη εθνική τώρα, ο Ολυμπιακός θα είναι και τυπικά ο πρωταθλητής. Όσο μπαράζ θα γίνουν play-off και play-out όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Αυτά βέβαια η Ομοσπονδία και η Super League θα τα κάνει τον Ιούνιο λογικά σε μία εβδομάδα περίπου και στην Αθήνα. Δηλαδή να μην υπάρχουν πολλές μετακινήσεις. Δηλαδή, βλέπεις, Θέμη, ότι δηλαδή είναι... και όλα αυτά τα. Φαντάζομαι ότι όλες αυτές τις συζητήσεις προφανώς εξαρτώνται και από το πεδίο του να προετοιμαστούν ομάδες, γιατί δεν είναι απλές υποθέσεις. Τώρα έχουν να παίξουν και δύο μήνες μπάλα. Κοντά τρεις θα είναι. Γι' αυτό ακριβώς η Β' Εθνική και η Γ' Εθνική δεν θα γίνουν, mm-hmm. γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα και υγειονομικά, θα έλεγα έτσι. Να, ναι. Και υγειονομικά να προστατευτούν αυτές οι ομάδες. Ώστε, σου λέω, θα βγουν τα Τρίκαλα στην Καλαμάτα, θα πάει η Καλαμάτα στα Τρίκαλα. Πού θα μείνει, σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνει, πού θα φάει. Και αν μολυνθεί ένας ποδοσφαιριστής με τον ιό, τι γίνεται μετά και μολυνθεί όλη η ομάδα. Δεν θα γίνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια. Οπότε και με την συνένεση του κυρίου Αυγενάκη να σημειωθεί αυτό, έτσι. Πάμε
προς διακοπή αυτών των πρωταθλημάτων. Ήδη ο Αβγενάκης σήμερα το πέρασε και στη Βουλή αυτό. Οι επιμέρους ομοσπονδίες θα αποφασίσουν για το τι θα πράξουν με τα πρωταθλήματά τους. Είπαμε ότι η ΕΠΟ οδεύει προς διακοπή, ειδικά των μικρών πρωταθλημάτων. Και οι ΕΠΣ θα ακολουθήσουν από πίσω. Ξαναλέω, στη Μεσσηνή, Απάμισο, στην Πάτρα είναι η Αχαϊκή εκεί μαζί με τον Πανεγιάλη. Όποιος είναι πρώτος, λογικά αυτός θα πάρει και το πρωτάθλημα και στην Αχαία. Υποθέτω και στους υπόλοιπους νομούς, έτσι. Προχωράμε λοιπόν προς ριζικές αλλαγές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός είναι 15 βαθμούς μπροστά, δεν χρειάζονται εκεί εδώ αγώνες για τον πρωταθλητή. Πάμε και τη δεύτερη θέση στα play-off. Και πάμε και για τα play-out, ποιες ομάδες θα πέσουν και ποιες ομάδες θα ανέβουν. Ευρωπαϊκά κάτι μου είπες πρωταθλήματα και έχει ενδιαφέρον λίγο να σε ρωτήσω. Τι θα γίνει με και ήταν Champions League, Europa League, όλοι αυτοί οι αγώνες τέλος πάντων. Τι θα γίνει στην Ευρώπη, έτσι. Ναι. Αυτό με ρωτάς, έβαλα και τα ακουστικά μου. Λοιπόν, στην Ευρώπη λοιπόν Θέμη, μάλλον πάμε προς τον Ιούνιο να γίνουν και εκεί οι αγώνες του Champions League και, και θα πάμε Ιούλιο. Εκεί θα γίνουν οι αγώνες. Βέβαια, υπάρχει ένα σενάριο π.χ. Ολυμπιακός να παίξει με τη Wolves 6 του Αυγούστου. Δηλαδή, βλέπεις πάνε πολύ πίσω τα πρωταθλήματα. Η UEFA θέλει να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα αυτά. Champions League, Europa League. Και θα είναι και κρίμα να μην ολοκληρωθούν. Βέβαια, όλα είναι στον αέρα. Θυρών, έτσι. Και το διευκρινίσουμε αυτό. Ναι. Γιατί στο λέω αυτό. Στο λέω γιατί δεν ξέρω αν είσαι Λίβερπουλ, άμα είσαι λίγο Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ θα πάρει πρωτάθλημα μετά από 40 χρόνια. Χωρίς να γιορτάσει. Και υπολογίζανε Θέμη περίπου στη φιέστα της Λίβερπουλ να μαζευτεί 1,5 εκατομμύριο κόσμος και φαν της από όλη τη γη. Λοιπόν, θα το πάρει το πρωτάθλημα χωρίς κόσμο. Δεν πειράζει, θα το πάρει πάλι του χρόνου. Πάνω απ' όλα υγεία. Να πούμε ότι είναι πολύ σωστή απόφαση του κυρίου Αβγενάκη και κλεισμένων των θυρών και ουσιαστικά να παροτρύνει τις ομοσπονδίες να κλείσουν τα πρωταθλήματα. Και θα πω και κάτι άλλο και να το κρατήσουν ειδικά οι οπαδοί της Μαύρης Θύελλας. Δουλεύουν πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση να παίξει Καλαμάτα Β' Εθνική και δουλεύει πάρα πολύ και ένας μεγάλος, ο κορυφαίος όλων, μεσίνιος πολιτικός όλων των εποχών. Έτσι. Δουλεύει πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Το έχει πάρει πολύ ζεστά και η ομάδα μας εκεί που ήταν για τη Δέλτα. Πάει πλέον για τη Β'. Ένα σκαλοπάτι δηλαδή πριν τη Σούπερ Λίγκα. Μπράβο σε αυτές τις εξελίξεις. Αλλά πάνω απ' όλα, θέλω να ξαναλέω, προέχει υγεία του κόσμου. Λοιπόν, παιδιό, επανήλθες όπως... δυναμικά, νομίζω, με αποκλειστικές πληροφορίες απόψε. Ικανοποίησες το φιλάθλο αίσθημα. Να ευχαριστήσω όλους για την αγάπη σας αυτές τις 43 Η αγάπη, το ξέρεις, του κόσμου είναι η δική σου δύναμη. Στον Νίκο, πάρα πολλά στον Νίκο, να χαίρετε και το γιο του Τζιμπέλ, να χαίρεστε και τη Γεωργία, έτσι. Να μας το πούμε πιο δέξει τώρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σύντομα δίπλα μας. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, ακούσαμε τις πολύ χαρακτηριστικές πληροφορίες από τον Σωτήρη Γεωργούτζο, όπως πάντα, στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ. Πάμε εμείς να... Ωραία, λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε πάλι θέμα και κλίμα. Και να έρθουμε στην υπόθεση που έχει να κάνει με τους χειρισμούς της περιφέρειας Πελοποννήσου, την υπόθεση της Αργολίδας, την υπόθεση του Κρανιδίου. Θα μιλήσουμε, μιλήσαμε νωρίτερα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Βασίλη Διαμαντόπουλο, ο οποίος μας έδωσε μία σειρά από χαρακτηριστικές πληροφορίες για τα όσα εξελίσσονται. Όπως είπαμε, δεν είναι μόνο η υπόθεση της δομής φιλοξενίας του Κρανιδίου, υπάρχουν και μία σειρά από άλλες περιπτώσεις οι οποίες εξετάζονται. Όμως φυσικά τον πρώτο λόγο έχει πάντα ο ΕΟΔΗ και τις κινήσεις. Οι κινήσεις γίνονται από την πλευρά της πολιτικής προστασίας. Μένει να δούμε λοιπόν το πώς θα εξελιχθούν και μακάρι ελπίζουμε όλοι να εξελιχθούν καλά τα πράγματα και τις επόμενες ημέρες. Η τοπική κοινωνία δείχνει ένα σθένος και να δείξει και την υπομονή που πρέπει και τις επόμενες ώρες προκειμένου όλα να κυλήσουν καλά. Τα πρώτα μηνύματα είναι θετικά. Μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Σκηνοχωρίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Πρόνοιας. Καλησπέρα, κύριε Σκηνοχωρίτη. Κύριε Σκηνοχωρίτη, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η κατάσταση πώς εξελίσσεται και πώς έχει μέχρι αυτή την ώρα. Την ξέρετε πολύ καλά, την έχετε δει και από κοντά όλες αυτές τις ημέρες. Να μας πείτε 2-3 πράγματα για το πώς έχει εικόνα αυτή την ώρα και στην δομή φιλοξενίας, αλλά γενικά και στην περιοχή του Κρανιδίου. Κοιτάξτε, με την σημερινή τοποθέτηση που κάνει η ΕΟΔΗ, ότι οι 177 είναι αρνητικοί και βεβαίως έχουν ελεγχθεί εκτός δομής ή ελάχιστοι εντός δομής όσοι δεν είχαν ελεγχθεί με είτε υψηλού είτε χαμηλού
Με ακούτε, γιατί δεν έχω επανάληψη, συγγνώμη. Α, έχετε επιστροφή. Θα το διορθώσουν αυτό. Δεν ξέρω τώρα, εμείς σας ακούμε καθαρά πάντως. Ωραία. Κυρίως από δυνητικές επαφές που είχαν τα κρούσματα στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ, σε υπηρεσίες, στα χωράφια, στην αστυνομία και ιδιαίτερα στους εργαζομένους του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου. Έχουμε τουλάχιστον μέχρι σήμερα αποτελέσματα τα οποία μας δίνουν ότι η περιοχή είναι καθαρή. Αυτό είναι σημαντικό. Είχαμε πληροφορία για την. Το είπαμε νωρίτερα με τον κύριο Διαμαντόπουλο. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά και με την υγεία του 70χρονου, ο οποίος μεταφέρεται προς τον Ναύπλιο. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι ποια είναι τα βήματα που πρέπει και που θα γίνουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, τόσο για τη δομή φιλοξενίας, όσο και για την περιοχή του Γρανιδίου. Κοιτάξτε, υπάρχουν οι αποφάσεις από την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία και από τον κύριο Χαρδαλιά προχθές στη σύσκεψη. Εκείνος ο οποίος είναι η περιφέρεια δίπλα ακριβώς, είναι στην παρουσία της, στη δομή, με οτιδήποτε χρειαζόμενο υπάρχει, πάνες, γάλατα, η καθημερινή τροφοδοσία και καλύπτουμε όλες τις ανάγκες. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πρωτοστατεί η περιφέρεια, πρωτοστατεί η Παναγιώτης ο Νίκας, να είναι δίπλα, πρωτοστατεί σε ό,τι ζητήσει το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου. Νομίζω ότι ο δικός μας ο ρόλος είναι ακριβώς να είμαστε δίπλα στις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, από τον ΕΟΔΗ και από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Ο δικός σας ρόλος όμως είναι να επισημαίνετε και τα προβλήματα. Και εδώ είχε χτυπήσει ένα καμπανάκι από τον κύριο Γεωργόπουλο, τον Δήμαρχο Ερμιονίδας. Ο κύριος Διαμαντόπουλος μας είπε νωρίτερα ότι είχαν επισημάνει και οι δικές του υπηρεσίες την όλη κατάσταση που επικρατούσε. Τελικά, τι έχει γίνει, υπήρχε προειδοποίηση ή όχι? Ακούστε, από τις 4 Οκτωβρίου η Διεύθυνση Υγείας, ο κύριος Διαμαντόπουλος, ο κύριος Καμαρινόπουλος, αλλά βεβαίως και ο Περιφερειάρχης, ζητάει από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας την ενημέρωση σχετικά με τις δομές φιλοξενίας εγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών. Επανερχόμαστε στις 18 Δεκεμβρίου με προσωπική επιστολή προς τον ΔΟΜ, τον Οργανισμό, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και κοινοποιούμε για τις δομές και τις εγκαταστάσεις με συγκεκριμένα ονομάτα. Μιλάμε για το ξενοδοχείο Γαλαξίας, για το ξενοδοχείο Θήμελη, για το ξενοδοχείο Άβατον και για το ξενοδοχείο Σπαρταΐν, στο οποίο ζητάμε να μας ενημερώσει για τις δυνητικές ανάγκες ιατρικής περίθαλψης ή άλλου είδους θέματα, πάντως δημόσιας υγείας, προκειμένου η υπηρεσία να συμβάλλει από κοινού και επικοδομητικά για τη διαχείριση των ζητημάτων. Επίσης, στις 25 Φεβρουαρίου, ο Περιφερειάρχης ζητά σε συνεργασία με την πολιτική προστασία, με τον ΕΟΔΗ και με τους αρμόδιους φορείς, την παρουσία σε κοινές συσκέψεις. Να ξέρετε ότι έχουν γίνει όλα τα βήματα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με την πρέπουσα τακτική. Απευθυνόμαστε πρώτα στο Υπουργείο Υγείας, στον ΕΟΔΗ, στην ΕΚΤΗ ΥΠΕ και σε οποιονδήποτε είχε σχέση με όλο το πρόβλημα. Όταν ήρθε η επιστολή από τον Δήμαρχο, αφού προηγουμένως υπήρξε το πρόβλημα με την κυρία η οποία είχε ασθενήσει, η οποία παρακολουθείται βεβαίως στο νοσοκομείο του Άργους από δεκαημέρου, αμέσως εμείς σπέψαμε να κοινοποιήσουμε προς την ΕΚΤΗ ΥΠΕ. Νομίζω ότι έχουν γίνει όλα τα βήματα σε σημαντικό βαθμό και ότι δεν υπάρχει κανένα, μα καμία, και καμία κοινή γραμμή σε ό,τι πράξαμε. Ναι. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι ο κύριος Στατούλης ετοιμάζει και μία, έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη ουσιαστικά για τις όποιες ελλείψεις υπάρχουν γύρω από την συγκεκριμένη κατάσταση και την εξέλιξη, να το πω έτσι, των πραγμάτων στο Κρανίδι. Κοιτάξτε να δείτε, μέρες γιορτινές, μέρες αγάπης, η Ανάσταση είναι μέρες αγάπης. Θα περίμενα τουλάχιστον να σεβαστεί και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί, αλλά και το πρόβλημα της πανδημίας που περνάει η χώρα. Νομίζω ότι και η κυβέρνηση αλλά και η περιφέρεια κινηθήκαμε με τον ταχύτερο τρόπο, σας είπα νωρίτερα, από τις 4 Οκτωβρίου. Κύριος Στατούλης ακολουθεί μια άλλη τακτική, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος που ακολουθεί αυτή την τακτική, αλλά υπάρχει μια παλιά ρίση που λέει «Μωρένη κύριον, ον βούλετε απολές». Δεν θα ήθελα να πω τίποτα περισσότερο, ο κύριος Στατούλης ακολουθεί τη δική του τακτική. Εμείς πολύ χαμηλά, πολύ σιγά προσφερθήκαμε από την πρώτη στιγμή με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη να είμαστε δίπλα
στο πρόβλημα να έχει διαθέσει η περιφέρεια πάνω από 500.000 ευρώ για να είμαστε παρόντες στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε οτιδήποτε μας έχει ζητηθεί, να είμαστε παρόντες. Αυτά τα λίγα πράγματα, τα οποία μπορεί να φαίνονται λίγα, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα για το μέγεθος της περιφέρειας. Από την αρχή κάναμε συσκέψεις, οι συσκέψεις στο τέλος εξελίχθησαν μετά το Φλεβάρι σε καθημερινές πρωινές συσκέψεις ο Περιφερειάρχης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας, παρακολουθούσαμε κάθε μέρα τα προβλήματα όπου υπήρξαν στην Πελοπόννησο. Ήμασταν παρόντες, Για την μετάβαση στην επόμενη μέρα είμαστε έτοιμοι σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου. Καταγράφαμε έναν πολύ καλό αριθμό κρουσμάτων, συν τα 150 που ήρθαν από τη δομή φιλοξενίας, να σημειώσουμε. Οι οποίοι είναι βεβαίως ασυμπτωματικοί μέχρι σήμερα, αυτοί είναι. Ωραία. Λοιπόν, και ας ελπίσουμε ότι θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Το σημαντικότερο είναι η υγεία των πολιτών. Για την υπόθεση επόμενη μέρα είμαστε έτοιμοι σαν Πελοπόννησο, σαν περιφέρεια. Δηλαδή οι πολίτες από τις 4 Μαΐου και μετά, με βάση προφανώς και το σχέδιο της κυβέρνησης, θα βγουν. Και πρέπει να βγουν. Εντάξει, πόσο άλλο να κάνουν υπομονή. Πρέπει να λειτουργήσει και η οικονομία. Πρέπει να λειτουργήσουν και οι υπηρεσίες. Είναι γενικά έτοιμοι η Πελοπόννησος σε αυτή την επόμενη μέρα, σε αυτό το στάδιο που θα ακολουθήσει? Ξέρετε ότι τα βήματα τα οποία γίνονται είναι βήματα. Δεν σας άκουσα, μου επιτρέπετε, δεν σας ακούω καθόλου. Με ακούτε τώρα? Τώρα σας ακούω. Ωραία. Τώρα σας ακούω. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι βήματα, αν έχω καταλάβει το γενικό βαθμό σκέψης σας, νομίζω ότι θα είναι τα βήματά μας το ίδιο σταθερά βήματα, όπως αντιμετωπίσαμε όλο το πρόβλημα, με την ίδια σταθερότητα θα κινηθούμε για να βγούμε έξω από την κρίση. Ο Περιφερειάρχης από την πρώτη στιγμή είχε και την αντίληψη την οικονομική. Δεν είχε μόνο την αντίληψη του προβλήματος, των προβλημάτων υγείας, έβλεπε ότι η οικονομία σπαράσεται, καταλαβαίνει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολλά χρόνια υπηρετεί με ιδιαίτερο ζήλο το δημόσιο συμφέρον, έτσι, και νομίζω ότι και εμείς δίπλα συνεισφέρουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, κοντολογής, νομίζω ότι σεβόμενοι την δημόσια εικόνα της κυβέρνησης, η οποία τουλάχιστον έχει τεράστια αποδοχή, με τον ίδιο τρόπο και εμείς, σεβόμενοι τον συμπολίτη μας, θα κάνουμε τα βήματα εξόδου από όλη αυτή την κρίση. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα είναι γρήγορη αυτή η διαδικασία και φαντάζομαι ότι θα δούμε και πολλά περισσότερα στην ενίσχυση των δομών υγείας. Γιατί εκεί είναι το κρίσιμο ζήτημα από εδώ και πέρα, κύριε Σκηνοχωρήτη, να δούμε έργα και παρεμβάσεις και σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και σε υποδομές. Κοιτάξτε να δείτε, ο Περιφερειάρχης από την αρχή μίλησε για την ανάγκη σε μια κοινωνία 500 περίπου χιλιάδων πολιτών της περιφέρειας της Πελοποννήσου μιας ουσιαστικής υποδομής ή ουσιαστικών υποδομών. Νομίζω ότι είναι μια ευρύτερη συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί. Είναι μια συζήτηση η οποία πρωτάνοιξε. Δεν είχε κάποιος ανοίξει μια συζήτηση τόσα χρόνια στην περιφέρεια Πελοποννήσου για την ανάγκη εξυγχρονισμού δομών, για την ανάγκη υποστήριξης, για την ανάγκη δημιουργίας βασικής υποδομής. Εμείς είμαστε δίπλα, η πρώτη στιγμή είμαστε δίπλα σε δομές υγείας. Είναι πράγματα τα οποία συνεισφέρουμε με εθελοντισμό, γιατί ξέρετε αυτές όλες οι περιπέτειες από τον Καλλικράτη στην καινούργια αυτοδιοίκηση από δεν αποδόμησαν ουσιαστικά τον ενεργό ρόλο της τοπικής ή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ωραία, κλείνοντας το μήνυμά σας. Είναι πράγματα τα οποία ο Περιφερειάρχης τα έχει βάλει στην πρώτη γραμμή. Κλείνοντας το μήνυμά σας προς πολίτες της Αργολίδας και του Κρανιδίου, της περιοχής του Ακρανιδίου, που κάνουν υπομονή, περνούν δύσκολες ώρες και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Το μήνυμά μας είναι το μήνυμα από την αρχή που δίνεται από την υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Μένουμε στο σπίτι, χρησιμοποιούμε τον τρόπο μετακίνησής μας ή την καθημερινότητά μας με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένο σκοπό, η επισκέψη μας, η αναφορά μας στις δουλειές μας ή οτιδήποτε άλλο, και είμαστε με ψηλά το κεφάλι. Όλα θα περάσουν, η ανάσταση θα μας δώσει και αυτή το μήνυμά της. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και τις επόμενες ώρες και αυτό ευχόμαστε όλοι πραγματικά. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Σκηνοχωρήτη. Υπομονή σε όλους και καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ και πάλι Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς, περνώντας την εικόνα που παρουσιάζει
Η οικονομία και που παρουσίασε ουσιαστικά μετά από τις γιορτινές αυτές ημέρες του Πάσχα ήταν το χειρότερο όλων των εποχών και στον πύργο με τον προβληματισμό των επαγγελματίων και εκεί έντονο. Τελευταίο καιρό τα καύσιμα έχουν υποστεί μία καθίζηση. Αίσθητη είναι η μείωση της κίνησης στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στην Αρκαδία λόγω της επέλασης του κορονοϊού και των αυστηρών μέτρων για την μη εξάπλωσή του. Οι πωλήσεις ιδιαίτερα και στο παιδί. Το Πάσχα είναι μια περίοδος που οι επιχειρηματίες περιμένουν να δουν ανάσταση και στα ταμεία τους. Φέτος όμως, ο κορονοϊός άλλαξε όλα τα δεδομένα. Η κίνηση στην αγορά του πύργου ήταν υποτονική, με τη μη έλευση ετηροδημοτών να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αρνάκι με μέτρο αγόρασαν οι πολίτες φέτος, ίσα ίσα για να τηρήσουν την παράδοση. Ολόκληρο νη δεν έφυγε σπάνια, πολύ λίγα εισαταστά, αν ήταν καμιά οικογένεια μεγάλη δηλαδή. Φύγαν τέταρτα, μισάδια, ανάλογα την οικογένεια πόσα άτομα είχε. Φέτος λοιπόν οβελιά στο φούρνο, έτσι. Οβελιά στο φούρνο φέτος, ναι, στο φούρνο. Ψήσιμο, κάνα κοκορετσάκι, κάνα κοντοσούβλι, τέτοια πράγματα. Υποτονική κίνηση και στα θαλασσινά καθ' όλη τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας. Ο απολογισμός της προηγούμενης εβδομάδας βέβαια δεν είναι τόσο αισιόδοξος τόσο για την προηγούμενη εβδομάδα όσο και για το μέλλον. Ο κόσμος ήταν πολύ συγκρατημένος στις αγορές του, η αγορά κινήθηκε υποτονικά πλέον αρνητικά των προσδοκιών, αναλόγως και της κατάστασης μιλάμε πάντα, δεν εννοώ συγκριτικά με άλλες χρονιές ή οτιδήποτε. Ήταν υπερβολικά υποτονικά, ειδικά το Μεγάλο Σάββατο η κατάσταση ήταν τραγική στην αγορά. Χωρίς να θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά πιστεύω ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Φέτος η Ανάσταση στην Ελλάδα ήταν πολύ διαφορετική. Το Άγιο Φως έμεινε στην Αθήνα, οι ακολουθίες στις εκκλησίες έγιναν και κλεισμένων των θυρών και οι πολίτες έμειναν στα σπίτια τους στη σκιά της πανδημίας του κορονοϊού και μιλούν για μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Αρκετά, ρε παιδιά, τι το συζητάμε. Αρκετά διαφορετικό. Ερημιά και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, θα το ξεπεράσουμε. Πού θα πάει, θα το ξεπεράσουμε. Πολύ χάλια. Ψυχολογικά όλος ο κόσμος, όπως είδατε, έπεσε πολύ. Πρωτόγνωρο. Δεν έχει ξανασυμβεί, πιστεύω, ποτέ. Όσα χρόνια ζω εγώ, δεν νομίζω πως δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Ελπίζουμε στο Θεό. Τίποτα άλλο. Πάρα πολύ διαφορετικό. Αρκετά διαφορετικό. Ανάσταση σπίτι μας αναγκαστικά, υποχρεωτικά, νόμιμα. Και ο καθένας εκφράζει τους τρόπους που μπορεί. Λίγο υπεύθυνοι να είμαστε. Έχουμε μπροστά μας Πάσχα πάρα πολλά. Υγεία στον κόσμο. Είναι κάτι διαφορετικό. Πρωτόγνωρο, αλλά αναγκαστικά έπρεπε να το περάσουμε για να σωθούμε. Το φετινό Πάσχα σίγουρα είναι από αυτά που θα μείνει γραμμένο στην ιστορία με τα πιο μελανά χρώματα. Οικογένειες χώρια, άνθρωποι μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα υπό τον φόβο του αόρατου εχθρού. Πάμε σε νέα από τον κόσμο. Ικανοποιημένοι δηλώνουν οι πολίτες από τους χειρισμούς της κυβέρνησης στη Δανία, εκεί όπου άνοιξαν τα σχολεία. Από την άλλη, εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής, η Γερμανίδα καγκελάρια ξεκαθάρισε ότι η χώρα της θα συνεισφέρει στο Ταμείο Αλληλεγγύης, ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί μια ψυχρή στάση στο θέμα των κορονοϊομολόγων. Τα σχολεία σε όλη τη Δανία άνοιξαν και υποδέχτηκαν ξανά τους μαθητές. Για πολλούς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά από ένα μήνα, όταν και η Δανία ανακοίνωσε την έναρξη της καραντίνας στις 11 Μαρτίου, προκειμένου να αποφευκτεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού. Έχω εμπιστοσύνη στο σχολείο, έχω εμπιστοσύνη στις σχολικές αρχές. Για εμένα όλα ήταν καλά και έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο που διαχειρίζονται τα πράγματα. Η επιστροφή αφορά μόνο τους μικρούς μαθητές. Τα μεγαλύτερα παιδιά θα συνεχίσουν τα μαθήματά τους μέσω διαδικτύου. Για να περιοριστεί ο κίνδυνος της μόλυνσης, οι μαθητές θα μένουν με τους συμμαθητές τους σε μικρές ομάδες 3 έως 5 μαθητών και θα περνούν τον περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Μπουκάλια με αντισηπτικό θα είναι πάντα κοντά τους, προκειμένου να τους παρακινούν να απολυμμένουν συχνά τα χέρια τους, ακόμη και τα παιχνίδια τους. Είναι πολύ περιορισμένα να κρατούν αποστάσεις, να πλένουν τα χέρια τους κάθε 2 ώρες και να έχουν όλους αυτούς τους κανόνες. Αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχιστούν τα μαθήματα.
Στη χώρα παρατηρείται μείωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν με τον νέο κορονοϊό κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, αλλά μέχρι τα μέσα Απριλίου ο αριθμός των νοσηλευωμένων μειώθηκε στους 300. Χαιρόμαστε που ενεργήσαμε έγκαιρα και αυτό πιστεύω μας έδωσε ένα πλέον έκτημα. Νιώσαμε ότι ο καθένας κάνει το καλύτερο που μπορεί και ελπίζουμε να κρατήσει για καιρό και το σύστημα υγείας να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον COVID-19. Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι πάντως μέσω Facebook δηλώνουν την αντίθεσή τους στο άνοιγμα των σχολείων επικαλούμενοι ανησυχίες για την υγεία των παιδιών. Εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής, η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ ξεκαθάρισε ότι η χώρα της θα συνεισφέρει στο Ταμείο Αλληλεγγύης, ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί ψυχρή στάση στο θέμα των κορονοομολόγων. Η Άγγελα Μέρκελ τόνισε ότι το Βερολίνο είναι στην αρχική φάση αντιμετώπισης του COVID-19, ενώ συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει όλες τις απαντήσεις και οι πολίτες θα πρέπει να συνηθίσουν τους περιορισμούς. Ας υποθέσουμε ότι έφτασε η στιγμή και η πολιτική θέληση να μοιραστούμε το χρέος που δημιουργήθηκε και όντως υπάρχει. Τότε όλα τα κοινοβούλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και το Γερμανικό, θα πρέπει να αποφασίσουν να τροποποιήσουν τις ευρωπαϊκές συμφωνίες με τέτοιο τρόπο, ώστε μέρος των νόμων για τον προϋπολογισμό να μεταφερθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ελεγχθεί εκεί με δημοκρατικό τρόπο. Αυτή θα είναι μια χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία και όχι μια που θα μπορούσε να βοηθήσει άμεσα στην παρούσα κατάσταση. Γιατί τώρα έχει να κάνει με την γρήγορη βοήθεια και την αποκτήση γρήγορων εργαλείων που μπορούν να ελαττώσουν τις συνέπειες της κρίσης. Την ίδια ώρα πάντως η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας της Ιταλίας τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να περιμένει μέχρι τον Ιούνιο για την έγκριση της κοινής χρηματοδότησης ανάκαμψης της Ευρώπης μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού. Η Λάουρα Καστέλη δήλωσε ότι οι αρχές προβλέπουν ένα από τα μεγαλύτερα χρέη στην ιστορία της χώρας και ο ιός δεν θα περιμένει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά. Απλά μένουμε σπίτι. Είναι η δική μας η στιγμή. Η στιγμή που είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Μένουμε σπίτι και στηρίζουμε αυτούς που μάχονται για εμάς. Γιατί στα χέρια σου κρατάς τη ζωή. Μένουμε σπίτι και θα τα καταφέρουμε μαζί. Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τώρα είναι η δική μας ευθύνη. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού ενεργοποιεί την τηλεφωνική και διαδικτυακή εξυπηρέτηση. Δίνουμε γραμμή στην κοινωνία παρέχοντας υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης σε πολίτες που αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν με ραντεβού στα τηλέφωνα 2751 360074, 2751 360056 και 2751 360057. Ενισχύουμε την δράση «Μένουμε στο σπίτι» με διανομή εισιτίου στις οικίες των δικαιούχων του κοινωνικού μαγειρίου από τον Δήμο Άργους Μυκηνών. Εγκαινιάσαμε το σύστημα αυτόματης εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών μέσω του Messenger Chatbot, που μπορεί να δίνει γρήγορες απαντήσεις σε τυποποιημένες ερωτήσεις των πολιτών, μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για την εξυπηρέτησή τους. Εντάξαμε στο Chatbot ενημερωτική ενότητα που αναφέρεται αποκλειστικά σε θέματα που αφορούν τον COVID-19. Πραγματοποίησαμε ψεκασμούς σε πόλεις και χωριά του Δήμου, καθώς και σε καταβλισμούς των Ρωμά. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, ακόμα και να λαμβάνουν ηλεκτρονικό στα αιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες. Μένουμε σπίτι. Προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους οικείους μας. Στηρίζουμε το σύστημα υγείας. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Με στόχο τη μέγιστη δυνατή προστασία των κατοίκων της πόλης μας, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα πρόληψης ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού. Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Η ετοιμότητα καθώς και η ατομική ευθύνη είναι κλειδιά στη μάχη που δίνουμε όλοι μας ενάντια σε αυτή την περιπέτεια. Αντιδρώντας αποφασιστικά, ψύχρεμα και πειθαρχημένα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν φοβόμαστε. Προστατευόμαστε. Μένουμε σπίτι. Δήμος Καλαμάτας.
Νιώθετε απροστάτευτοι στο ίδιο σας το σπίτι, την επιχείρησή σας, στον δρόμο ή το αυτοκίνητό σας? Σκύλοι διαλεγμένοι και εκπαιδευμένοι από εμάς θα διώξουν από το μυαλό σας κάθε ανασφάλεια, χωρίς παράλληλα να γίνονται ενοχλητικοί όπως άλλοι σκύλοι που δεν έχουν περάσει από τη δική μας εκπαίδευση. Βεβαίως, αναλαμβάνουμε να αναδείξουμε τις ικανότητες του δικού σας ράμπο, εφόσον μπορεί να τα καταφέρει στα έμπειρα χέρια μας, ακολουθώντας το ειδικό πρόγραμμα της προστασίας με την πρωτοποριακή ειδική ψυχολογική μέθοδο της μετάβασης. Υπεύθυνος Παναγιώτης Τσικούρης, εκπαιδευτής σκύλων. Τηλέφωνο 697-200-7143. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.